Στο πλαίσιο αυτού που εξαγγείλαμε μετά το ατύχημα της 8χρονης, δηλαδή των σαρωτικών ελέγχων, έχουν βγει σήμερα τρία συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα οποία ελέγχουν τον χώρο των τοπικών χαρών πιο επισταμένα και αποκαθιστούν όπου υπάρχουν μικροφθορές. Ταυτόχρονα έχουμε ολοκληρώσει τη συνεννόηση και τη διαδικασία με εταιρεία πιστοποιημένη, η οποία αναλαμβάνει τις πιστοποιήσεις των παιδικών χαρών και του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία έχει σύμβαση με εμάς. Και έχουμε συμφωνήσει ως το τέλος Μαΐου να διενεργήσει και αυτή παράλληλα με τα δικά μας συνεργεία όλους τους ελέγχους που χρειάζονται όλες οι παιδικές χαρές του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθούμε συνεχώς και την υγεία της 8χρονης. Με χαρά βλέπουμε αισιόδοξα νέα μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε και προσευχόμαστε και παρακολουθούμε να έχουμε μια αίσια έκβαση και σε αυτόν τον τομέα, ώστε να έχουμε αποκατάσταση πλήρη από το δαχτυλάκι της μικρής. Μέχρι σήμερα τι έλεγχους κάνατε, αντιδημαρχία? Νομίζω ότι είμαστε στην 11η ή 12η παιδική χαρά, η οποία γίνονται παρεμβάσεις, ακολουθούν και οι υπόλοιπες. Οι 12 από τις παιδικές χαρές οι οποίες υπάρχουν είναι καινούργιες, παραδόθηκαν πριν λίγους μήνες και είναι σε εξαιρετική κατάσταση από ό,τι λένε τα συνεργεία και υπάρχουν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις. Από εκεί πέρα πηγαίνουμε σε αυτές οι οποίες ίσως να έχουν κάποια μικροπροβληματάκια. Εδώ είχαμε ένα σκαλοπατάκι από ένα σύνδετο όργανο το οποίο αποκαθίσταται άμεσα. Το ατύχημα που προκλήθηκε στο δαχτυλάκι της μικρής, μάθονται τα αίτια? Δεν έχουμε μάθει τα αίτια ακόμα. Έχουμε διατάξει κι εμείς ένερκη διοικητική εξέταση, ταυτόχρονα με την εισαγγελία. Έχουμε ζητήσει από τους πρωτογνώμονες στην πιστοποιημένη εταιρεία να μας πει και αυτή τη δική της εκδοχή. Έχουμε ζητήσει ταυτόχρονα και από την κατασκευαστή του παιχνιδιού, μια μεγάλη εταιρεία η οποία προμηθεύεται από τη Σκάρκο, να μας πει και αυτή. Και ταυτόχρονα τρέχει και η αστυνομική διαδικασία και άλλα και η εισαγγελική παραγγελία, η οποία ξεκίνησε όπως ξέρετε χθες με την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Αυτά όλα τις επόμενες μέρες, επόμενες εβδομάδες θα έχουμε επαρκείς εξηγήσεις αλλά και πορίσματα τα οποία θα μας δώσουν μια σαφής απάντηση. Υπάρχει καταγγελία που λέει ότι από τις 19 του μήνα είχαν γίνει αναφορές στο Δήμο ότι υπάρχει πρόβλημα στη συγκεκριμένη παιδική χαρά. Γιατί πέρασε τόσος καιρός χωρίς να γίνει κάτι, με αποτέλεσμα να έχουμε την πρωτομαγιά το ατύχημα με την μικρή? Κοιτάξτε, την Παρασκευή το συνεργείο του Δήμου, αντίστοιχο συνεργείο το οποίο βλέπετε εδώ σήμερα, ήταν στην παιδική χαρά. Αφαίρεσε μάλιστα και ένα όργανο, το οποίο είδε και διαπίστωσε ο επόπτης, ο οποίος είχε πάει την προηγούμενη Πέμπτη, από το ατύχημα, ότι υπήρχε πρόβλημα σε άλλη τσουλήθρα, η οποία αφαιρέθηκε. Τώρα το τι έχει γίνει ακριβώς με την καταγγελία, το τι κάνανε τα συνεργεία εκείνη τη μέρα την Παρασκευή, αν υπήρχε αυτή η κακοτεχνία και δεν την είδανε, ή δεν υπήρχε και έγινε την επόμενη μέρα. Όλα αυτά ελέγχονται αυτή τη στιγμή, ώστε να έχω μια σαφής απάντηση και να μπορώ να σας πω κάτι ασφάλεια. Άρα για την Παρασκευή η καταγγελία ήταν για μια άλλη τσουλήθρα? Τώρα ακριβώς αυτός λέω ελέγχεται. Πάντως την Παρασκευή το συνεργείο ήταν εκεί. Και αφαίρεσε ένα όργανο. Και πήγε μάλιστα σε άλλες τρεις παιδικές χαρές. Έχει σημασία να μας πείτε τι όργανο αφαίρεσε από τη συγκεκριμένη παιδική χαρά? Μια τσουλήθρα, μια άλλη τσουλήθρα η οποία υπήρχε στην ίδια παιδική χαρά. Αλλά ήταν παρόν εκεί την μέρα της Παρασκευής. Τώρα όλα αυτά σας είπα ότι θα βγουν μέσα από τα πορίσματα και μέσα από την έρευνα η οποία έχει ήδη διαταχθεί και από πλευρά του Δήμου και από πλευρά της αστυνομίας, της εισαγγελίας αλλά και από τις πιστοποιημένες εταιρείες. Στο πλαίσιο αυτής έχουμε και μία σύλληψη. Είχαμε αυτοβούλος παρουσιάστηκε ο διευθυντής κατασκευών την Κυριακή, τη Δευτέρα το βράδυ, που ήταν αργία στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας, το οποίο τρέχει την διαδικασία, την υπογραφία, την είδηση ποινικής δίωξης. Οδηγηθήκαμε στον εισαγγελέα μαζί και εγώ. Συνόδευα δηλαδή τον διευθυντή κατασκευών. Ο εισαγγελέας, όπως σας είπα και πριν, επειδή λείπουν όλα αυτά τα στοιχεία, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι έρευνες, διέταξε προκαταρκτική εξέταση. Θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες το τι ακριβώς θα έχει ολοκληρωθεί. Αλλά πάντα το μυαλό μας αυτές τις μέρες, και το επαναλαμβάνω, είναι αύριο μεθαύριο να έχουμε μια αίσια έκβαση από την υγεία της μικρής. Είμαστε σε επαφή με την οικογένεια, προσπαθούμε όσο μπορούμε να συμπαρασταθούμε, να προσφέρουμε και εμείς την βοήθειά μας και ο Δήμαρχος ιδιαίτερα. Από εκεί πέρα, μόλις ολοκληρωθεί αυτή η αίσια έκβαση, ελπίζουμε όλοι, θα δούμε και τα υπόλοιπα. Εξαιρετικά. Ταυτόχρονα, μέχρι να ολοκληρωθεί όμως αυτό, όπως βλέπετε και σήμερα, σαρωτική έλεγχη, αυτό διέταξε ο Δήμαρχος, σαρωτική έλεγχη, αποκατάσταση πλήρης. Ταυτόχρονα πιστοποιημένες εταιρείες, γιατί πέρα από τα δικά μας συνεργεία να υπάρχει και μια πιστοποιημένη εταιρεία η οποία θα ελέγξει και αυτή παράλληλα με όλα αυτά που κάνουμε εμείς. Και ελπίζουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού θα τρέξει και η εργολαβία η οποία καταφέραμε να έχουμε ένα εργολάβο για τη συντήρηση, αντικατάσταση και ανακαίνιση των παιδικών χαρών, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.